με την έκδοση στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης της Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη και των τελευταίων 27 Δήμων στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, ολοκληρώνει το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο σύνολο των Δήμων όλης της χώρας. Οι 27 Δήμοι προστίθενται στους 298 Δήμους, στους οποίους πέρσι και φέτος εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Το μέτρο συνοδεύεται από τους απαραίτητους πόρους προς τους Δήμους για τυχόν προβλήματα κτηριακών υποδομών. Παράλληλα, ελευθερώνονται θέσεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για να δεχθούν μικρότερα σε ηλικία παιδιά. Από τα ριζοσπαστικότερα μέτρα που πήρε η κυβέρνησή μας είναι η καθιέρωση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Διότι είναι ένα μέτρο βαθιά κοινωνικό. Διότι τη στιγμή που τα τετράχρονα πάνε στη δίχρονη, υπάρχουν πολύ περισσότερες θέσεις για τα πολύ μικρά στους βρεφονηπιακούς, που είναι των Δήμων. Άρα τα νέα ζευγάρια, το δημογραφικό πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί μόνο αν στα νέα ζευγάρια έχουμε κοινωνικές παροχές. Μια πολύ σοβαρή κοινωνική παροχή είναι ακριβώς αυτή που γίνεται με την αύξηση του αριθμού των μικρότερων παιδιών να πάνε στους βρεφονηπιακούς λόγω του δίχρονου προσχολικού. Εδώ λοιπόν, πριν 3 χρόνια, θέλω να σας θυμίσω, η ΚΕΔΕ με την ίδια ηγεσία είχε ζητήσει τα νηπιαγωγεία να υπάρχουν στους Δήμους. Άρα κανείς πρέπει να αναρωτηθεί και για το για ποιο λόγο τώρα και για ποιο λόγο όλη αυτή η αναστάτωση για τα νηπιαγωγεία αντί να είναι της πολιτείας ότι πρέπει να πάνε στους Δήμους. Πέραν της μεγάλης βοήθειας που προσφέρει το μέτρο στους εργαζόμενους γονείς, τα ωφέλη είναι και παιδαγωγικά, καθώς τα παιδιά εντάσσονται ομαλά στο σχολικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης ήταν απέτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ και 60 χρόνια, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι η ΚΕΔΕ μετά τις εκλογές αποφάσισε να είναι αντίθετη με τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Ήτανε παλιά, όταν λειτουργήσαν πέρσι τα 185, όπου είχαμε ακούσει διάφορο ότι δεν θα λειτουργήσουν κτλ. Και λειτουργήσαν ρολόι, δεν βγήκε η ΚΕΔΕ να πήρε, παιδιά, αυτό είναι ένα καλό πράγμα για την κοινωνία μας. Δεν θέλουμε τα εύσημα. Πώς τώρα, όταν υπήρχαν οι συνεννοήσεις, προσέξτε, ανάμεσα στο Δήμαρχο, στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και στον εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών. Πολλοί ήταν 3-0, δηλαδή συμφώνησαν όλοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις συμφώνησαν οι εκπαιδευτικοί και ήταν μειοψηφία ο Δήμαρχος. Εν πάση περιπτώσει, ή θα λέμε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μία εποπτεία της κατάστασης ή δεν το λέμε. Το σοβαρότερο όμως, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο. Όχι κρύβεται με αλφαγιώτα. Κάτι άλλο. Και αυτό είναι αν θέλουν την δίχρονη προσχολική εκπαίδευση ως μία υποχρεωτική διαδικασία και μία διαδικασία που θα εποπτεύεται από την πολιτεία και όχι από τους Δήμους.